Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για τη συντήρηση έχοντας κάποια τηλέφωνα από σας όπου φίλοι και ακόλουθοι μου είπαν ότι χάσανε τροφές από αυτές που είχαν αποθηκεύσει για ώρα ανάγκης. Έχω πει και στο παρελθόν ότι τα ρύζια, τα σιτηρά, τα όσπρια δεν αντέχουν φόρους ζωής, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε από τώρα για 3 χρόνια μετά. Αποθηκεύουμε τόσα το πολύ για 1 εξάμηνο, για 3-4 μήνες. Δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα τσουβάλι ρύζι και να περιμένουμε να το βρούμε του χρόνου σο. Δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε φασόλια αν δεν είναι μέσα στα φάρμακα και ψεκασμένα. Δυστυχώς όλα το καλοκαίρι με τη ζέστη ψηριάζουν, χαλάνε, βγάζουν μαμούνια, τα τρώντα μαμούνια. Υπάρχει θέμα. Έτσι λοιπόν, όταν θέλουμε να κάνουμε κάποια καβάντζα, όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε κάποιες τροφές, δεν κοιτάμε πολύ μακριά. Κοιτάμε στο αμέσως επόμενο 4-5 μήνες, το πολύ 6 μήνες. Έτσι, όταν ξεκινάμε το καλοκαίρι και κάνουμε αποθήκευση σάλτσες, δεν ξεκινάμε μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού. Ξεκινάμε τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, που έχει αρχίσει λίγο να δροσίζει ο καιρός, γιατί όπως και να έχει, δεν έχουμε τα εργαλεία για να κάνουμε τη σωστή αποθήκευση. Και οι κονσέρβες μπορεί να ανοίξουν, μπορεί να χάσουμε τρόφιμα, μπορεί να πάθετε αλαντία σε τις κονσέρβες. Πρέπει να κάνετε σωστή δουλειά. Και πώς είναι η σωστή δουλειά? Το κονσερβάρισμα κάποιων τροφών, όπως είναι οι σάλτσες, θα πρέπει να γίνει είτε με βράσιμο, είτε με εργαλείο να κλείσουν οι κονσέρβες. Δεν μπορούν να γίνουν έτσι απλά. Κλείνω ένα βαζάκι και κυρίως δεν κλείνουμε ποτέ με παλιό καπάκι, το οποίο το έχουμε τραβήξει με το μαχαίρι και έχει πάρει αέρα. Αυτό και φυσικά σίγουρα θα προκαλέσει ζημιά στο κονσερβάρισμα. Εγώ θα πω πάντα δικές μου τεχνικές που τις έχω δοκιμάσει τα τελευταία 15 χρόνια, γιατί πολλά ακούμε στο ίντερνετ, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε ή δεν τα πετυχαίνουμε για κάποιο λόγο, πολύ πιθανό να μην λένε όλα τα μυστικά. Τις ντοματούλες μου λοιπόν, όταν αρχίζω το καλοκαίρι και μαζεύω, γιατί ο κήπος αρχίζει να βγάζει από τον Ιούλιο και περισσεύουν ντομάτες, τις πρώτες τις βάζω κατάψυξη σε σακουλάκια. Αρχίζω να κάνω σάλτσες λοιπόν μετά το Σεπτέμβριο. Επίσης, τουρσιά και αυτά όσο μπορούμε πιο αργά, δηλαδή προς τον Οκτώβριο, τα τουρσιά, τις μελιτζάνες, ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλοκαίρι σε κατάψυξη, το κάνουμε. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για λίγο αργότερα, όταν δροσίσει ο καιρός, γιατί η πολύ ζέστη δεν βοηθάει. Επίσης, όλα αυτά, αλεύρια, όσπρια κτλ, τα ξεκινάω να τα αποθηκεύω τον Οκτώβριο και μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο προσπαθώ να τα καταναλώσω. Αν κάτι μείνει και περισσέψει, το βάζω στον καταψύκτη που ήδη έχει αρχίσει και αδειάζει το καλοκαίρι. Όλο το χειμώνα τον έχω γεμάτο και τρώμε. Οι τροφές, όταν λέμε αποθήκευση, δεν τις βάζουμε και τις ξεχνάμε για του χρόνου. Τρώμε από αυτές και τις αντικαθιστούμε αμέσως μόλις τελειώσουν. Αυτό όλο είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να μας γίνει βίωμα. Δεν είναι πήραμε στην άκρη και βάλαμε 5 πράγματα για ώρα ανάγκης και λίγουν αυτά γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε. Πρέπει να μάθουμε να τα αντικαθιστούμε. Είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή το κελάρι μας πρέπει να γεμίζει και να αδειάζει μες στη χρονιά μέχρι και 2 φορές. Η συντήρηση των τροφών είναι τα τελευταία χρόνια ξανά στη μόδα. Φέρνει μαζί τις νέες διατροφικές γνώσεις που δεν γνωρίζαμε ή που ξέραν οι παλιοί και εμείς δεν τις μάθαμε. Πρέπει να μάθουμε δηλαδή όταν μας περισσεύει φαγητό να το κάνουμε κονσερβοποίηση σε 2 βάζα και να το έχουμε για μετά από μερικές μέρες. Δεν το αφήνουμε φόρου ζωής εκεί να υπάρχει σε ένα ράφι. Εδώ και στα σούπερ μάρκετ υπάρχει η ημερομηνία λήξης που έχουν και συντηρητικά μέσα αυτές οι κονσέρβες και τα φαγητά. Εσείς νομίζετε θα το κάνετε και θα τα αφήσετε εκεί να σας περιμένει για χρόνια? Δεν είναι δυνατόν. Μπορεί όμως αυτό να σας βοηθήσει να φάτε μια μέρα που δεν προλάβατε να μαγειρέψετε, αντί να τρέχετε να παραγγέλνετε πίτσες και σάντουιτς. Γι' αυτό το λόγο γίνεται η συντήρηση. Τώρα, όσο έχουμε ελεύθερο χρόνο και έχουμε και κάποια τρόφιμα, μπορούμε να μάθουμε να
να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, όχι σαν χόμπι, να γίνει μια συνήθεια. Εν μέρη δηλαδή να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα δεν θα είμαστε έτοιμοι, θα είμαστε ανέτοιμοι. Για να είμαστε διατροφικά αυτάρκεις, πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία της συντήρησης, του παστώματος, του καπνίσματος, της κονσερβοποίησης, της κατάψυξης, έτσι, της αποξήρασης, τα φρούτα που έρχονται όλα μαζί. Το δέντρο βγάζει τα φρούτα σε μερικές μέρες. Δεν μπορούμε να καταναλώσουμε από ένα δέντρο όλα τα φρούτα. Πρέπει να μάθουμε να τα κάνουμε διαχείριση, είτε να τα κάνουμε κονσέρβες, είτε να τα κάνουμε μαρμελάδες, είτε να τα κάνουμε τουρσί, είτε να τα κάνουμε χυμούς, αποξήραση, αποξηραμένα φρούτα και να τα χρησιμοποιούμε το πρωί στα πρωινά μας. Έτσι δουλεύει όλο αυτό το σύστημα. Μπορούμε να συντηρήσουμε με λάδι κάποια πράγματα, μπορούμε να συντηρήσουμε με κρασί κάποια πράγματα, με ξύδι. Όλα αυτά θέλουν δουλειά. Είναι τέχνη όλο αυτό. Έτσι, είναι τέχνη της οικονομικής αυτάρκειας και της οικιακής οικονομίας. Δεν ξύπνησα ένα πρωινό και είπα «Α, Σοφία, μάθε να κάνει τυριά, πήγα σε ένα σεμινάριο και έμαθα». Έχω κάνει προσπάθεια, έχω κάνει χρόνιες προσπάθειες και έχασα πράγματα. Έμαθα να καλλιεργώ τα μανιτάρια μου, έμαθα να τα κάνω μανιτάρια σε άλμη, σε κατάψυξη για να έχω όλο το χρόνο. Έμαθα πότε βγαίνουν τα μανιτάρια και δεν τα ψάχνω όταν δεν υπάρχουν. Όλο αυτό θέλει δουλειά, θέλει εκπαίδευση που δεν την έχουμε. Δεν την έχουν οι Έλληνες της εποχής μας αυτή την εκπαίδευση. Οι Έλληνες εποχής μας έχουν μάθει άλλα πράγματα και μάλλον το σύστημα προσπαθεί να μας κάνει να στραφούμε στην εξειδίκευση, να γίνουμε κάποιοι με ένα πτυχίο και αφήνουμε πολλά πράγματα πίσω που θα έπρεπε να τα ξέρουμε και να υπάρχουν στην άκρη του μυαλού μας για να μην χρειαστεί να πεινάσουμε, να μην χρειαστεί να στερηθούμε. Το κελάρι σε ένα σπίτι είναι μια δημιουργική διαδικασία που αυξάνει την διατροφική σου αυτάρκεια. Αυτό που σήμερα έχεις σε αυθονία μπορεί αύριο να μην το έχεις. Και όταν το έχεις σε αυθονία πρέπει να ξέρεις να το αποθηκεύεις. Αυτό κάνει την οικονομία, αυτό σώζει ζωές. Υπάρχουν πολλές τεχνικές στο ίντερνετ που μπορείτε να ψάξετε, βιωματικά εργαστήρια, σεμινάρια. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δείξουμε όσο μπορούμε αρκετά πράγματα, αλλά πρέπει και εσείς να προσπαθήσετε. Πρέπει να ξέρετε πώς να κάνετε μία μαρμελάδα, ένα γλυκό του κουταλιού που αντέχει για χρόνια στο ράφι σας. Έτσι και είναι ένα γλυκάκι το οποίο ανά πάσα στιγμή ήρθε κάποιος στο σπίτι, έχετε να βγάλετε με λίγο γιαουρτάκι και σκέτο με το καφεδάκι το ελληνικό, έχετε κάτι να κεράσετε για να μην σας κακολογήσουν. Ένα κελάρι πρέπει οπωσδήποτε μέσα να έχει αποθηκευμένο χοντρό αλάτι, ψηλό αλάτι, το οποίο θα μας βοηθήσει σε πολλές χρήσεις παστώματος και διατήρησης. Ζάχαρη, το οποίο πρέπει να το έχετε σε βάζα γυάλινα να μην παίρνουν υγρασία και πετρώνουν. Αν πετρώσει θα πρέπει να το σπάσετε στο μούλτι. Μέλι, το οποίο δεν χαλάει για πολύ καιρό, μπορεί και 7 και 8 χρόνια να το κρατήσετε. Ακόμα και αν παγώσει το ζεσταίνετε και το έχετε πάλι σε κατανάλωση. Ρύζι, το ρύζι πρέπει να το διατηρήσετε είτε σε γυάλινα δοχεία, τα οποία μέσα θα βάλουμε κάτω κάτω χοντρό αλάτι, δάφνες, αλλά δεν θα μου το κρατήσετε το ρύζι μετά το Μάιο. Εάν υπάρχει θα πρέπει να το βάλετε σε σακουλάκια, να το βάλετε στον καταψύκτη και να το ξαναβγάλετε το Σεπτέμβρη, να το στεγνώσετε καλά, να το αερίσετε και μετά να το βάλετε πάλι στο βάζο για να το διατηρήσετε την επόμενη χρονιά. Μόνο έτσι μπορείτε να τα διατηρήσετε αυτά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και μεγάλο καταψύκτη. Το αλεύρι επίσης δεν διατηρείται πολύ καιρό. Το καλοκαίρι και αυτό θέλει αυτή τη διαδικασία στον καταψύκτη ό,τι περισσεύει. Ξίδι. Το ξίδι μας χρειάζεται για πολλές χρήσεις και για τουρσιά και για τις ελιές μας και. Για απολίμαση. Μάθαμε πώς να κάνουμε ξίδι, κυρίως μυλόξιδο, το οποίο είναι φοβερό, έχει πολλές ιδιότητες και μας βοηθάει σε πολλές χρήσεις.
Τις ελίτσες μας πρέπει να τις έχουμε μέσα στο κελάρι, να τις κάνουμε κάθε χρόνο, αν και φέτος δεν είχαμε ελιές, έχουμε όμως τις περσινές μας που φροντίσαμε να κάνουμε παραπάνω και οι οποίες διατηρούνται σε άλμη πολλά χρόνια. Οι ξυδάτες δεν διατηρούνται πολύ καιρό, οπότε κοιτάμε να έχουμε και στην άλμη κάποια μπουκάλια ώστε να τις κάνουμε σε εποχές που δεν υπάρχουν έξω. Είδατε το λάδι που πήγε και το λάδι δεν μπορείτε να το κρατήσετε αιώνια. 1-2 χρονιές το λάδι, μετά και αυτό ταγγίζει. Το ελιέλαιο έχει πιο μεγάλη διάρκεια ζωής και σίγουρα μπορεί να σας βοηθήσει. Τα παστά, συνήθως όταν κάνω ψάρια παστά τα διατηρώ στο ψυγείο για να μην έχω θέμα. Θα μπορούσαν όμως το χειμώνα μόνο να διατηρηθούν και έξω. Επίσης στο ψυγείο έχω και αρκετά κιλά παστομένο κρέας και καπνιστό, το οποίο το έχω από πέρσι και δεν παθαίνει τίποτα. Είναι σαν ξύλο, όταν θα χρειαστεί η ώρα να το μαγειρέψω, θα το βάλω σε νεράκι, σε λαδάκι, θα το μαρινάρω και θα το προετοιμάσω για να μπορώ να το μαγειρέψω. Το έχω όμως για ώρα ανάγκης εκεί. Οι κονσέρβες μας, είπαμε, όλες καλές είναι να καταναλώνονται μέχρι τον Μάιο. Και φυσικά ο καταψύκτης πρέπει να αδειάζεται περίπου στις αρχές καλοκαιριού μέχρι τον Ιούλιο, να τον καθαρίσουμε, να τον κάνουμε μια απόψυξη για να μπορέσουμε να αρχίσουμε πάλι όλη τη διαδικασία να τον γεμίζουμε. Τα ψηλά ψάρια θέλω να μου τα αποθηκεύετε μέσα σε σακουλάκι με νερό, ώστε να μην καίγονται από τον καταψύκτη, γιατί όταν είναι κάτι πολύ μικρό σίγουρα ο καταψύκτης θα το κάψει. Θέλει και το ειδικό σακουλάκι, το οποίο είναι χοντρό για την κατάψυξη. Το κελάρι μας πρέπει να είναι υπόγειος χώρος, ο οποίος πρέπει να είναι στο κάτω μέρος του σπιτιού και να είναι δροσερός. Έτσι, συνήθως μια αποθήκη. Εσείς που είστε στα διαμερίσματα, είμαι βέβαιη ότι κάποιοι έχετε και υπόγεια. Εκεί στο υπόγειο θα κάνετε το κελάρι σας, βάλτε μερικά ραφάκια και μπορείτε να διατηρήσετε κάποια τρόφιμα για ώρα ανάγκης. Τώρα, κάτι σημαντικό, πολλοί με ρωτάτε τι θα γίνει ο καταψύκτης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Θα έχουμε ένα κασόνι με έτοιμα βάζα και καπάκια καινούρια και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με γκάζι θα μαγειρέψουμε κάποια από αυτά τα καταψυγμένα τρόφιμα και θα τα κάνουμε κοσερβάρισμα για να έχουμε μες το μήνα να μπορούμε να καταναλώσουμε τροφές και να μην τα πετάξουμε. Ό,τι δεν μπορείτε να καταναλώσετε, να το δώσετε στον κόσμο, να το μοιράσετε. Μην τα πετάτε, παιδιά, τα τρόφιμα είναι κρίμα. Πρέπει να βοηθήσουμε και κόσμο όλοι εμείς που φροντίζουμε να έχουμε κάτι στο σπίτι παραπάνω. Για τέτοιες ώρες είναι αυτά.